Λοιπόν, ο Δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Μόραλης, ο οποίος με την προηγούμενη ιδιότητά του, του Προέδρου της Super League, βραβεύεται απόψε για την υλοποίηση του προγράμματος της ασφάλισης των ποδοσφαιριστών. Μια περίπτωση και μια υπόθεση που νομίζω είναι σημαντική έτσι, για την εξέλιξη του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Ναι, πρώτον, με ιδιαίτερα τιμητική θα έλεγα αυτή η βράβευση από τους ποδοσφαιριστές. Ήμουν στο ποδόσφαιρο για 21 χρόνια, 19 στην ομάδα μου στον Ολυμπιακό και 2 στην Προεδρία της Λίγκας. Σίγουρα πολλά πράγματα δεν έγιναν, άλλα έγιναν. Νομίζω ένα από τα σημαντικά που έγιναν και αφορά και την σημερινή βράβευση στο πρόσωπό μου είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο πετύχαμε για τους ποδοσφαιριστές σε συνεργασία με τους ποδοσφαιριστές και τους συνεργάτες μου στη Λίγκα. Το οποίο κατά δήλωση των ιδίων ίσως να μην υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Έχει πολύ καλές καλύψεις για τους ποδοσφαιριστές, για τις οικογένειές τους, ένα πλήρες αν θέλετε συμβόλαιο ασφάλισης, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό ώστε οι ποδοσφαιριστές, αν θέλετε αναπόσπαστοι, να προπονούνται και να παίζουν ποδόσφαιρο και να καλύπτονται και οι ίδιοι αλλά και οι οικογένειές τους. Άλλωστε η υγεία των ποδοσφαιριστών νομίζω είναι το σημαντικότερο και την οικογένεια τους φυσικά, το σημαντικότερο αν θέλετε, το οποίο θα πρέπει να κοιτάει το ποδόσφαιρο. Και νομίζω σε αυτό το τομέα τουλάχιστον κάναμε μια καλή δουλειά. Πάντως κάθε χρόνο δίνεται το παρόν στις βραβεύσεις και σήμερα δεν ξέρω αν αισθάνεστε κάπως διαφορετικά, γιατί είναι η πρώτη φορά που είσαστε σε άλλο πόστο πλέον. Έχετε φύγει από τον αγγλισμό. Προφανώς αισθάνομαι λίγο διαφορετικά, αλλά έχω φύγει από το ποδόσφαιρο μόλις 10 μήνες. Ήμουν 21 χρόνια, επαναλαμβάνω, ως και ότι νιώθω άνθρωπος του ποδοσφαίρου με την ευρύτερη έννοια. Μου αρέσει το ποδόσφαιρο, ασχολήθηκα επαγγελματικά με αυτό. Επαναλαμβάνω, με καλά και κακά, όπως όλοι μας. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι στα 21 χρόνια που ασχολήθηκα, τουλάχιστον ασχολήθηκα με την ψυχή μου και με αξιοπρέπεια και ηθική. Και αυτό τουλάχιστον προσωπικά εγώ τον ορίζω στον εαυτό μου και το χαίρομαι. Πώς νιώθετε που σας εκτιμούν και οπαδοί, αλλά και ποδοσφαιριστές και παράγοντες άλλων ομάδων. Που δίνουν και μάχη με τον Ολυμπιακό για πρωτάθλημα. Εάν είναι όπως τα λέτε, τους ευχαριστώ. Είναι δικό σας βέβαια σχολείο, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Θέλω να πιστεύω ότι οποιοδήποτε στο ποδόσφαιρο λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς, ανεξάρτητα των διαφωνιών ή λαθών που πάντα γίνονται και θα υπάρχουν και υπάρχουν και θα υπάρχουν και στο μέλλον και υπήρχαν πάντοτε, αυτό αναγνωρίζεται με αλφαγιώτα από τους υγιείς φιλάθλους ή παράγοντες, όπως και εγώ αναγνωρίζω άλλους ανθρώπους παράγοντες που λειτουργούν μέσα σε άλλες ομάδες, αντίπαλες ενδεχομένως του Ολυμπιακού ή άλλους προέδρους της Λίγκας ή συνεργάτες που μπορεί να μην ήταν φίλοι μου ή εν πάση περιπτώσει να μην είχαμε τα ίδια αισθήματα για την ίδια ομάδα. Νομίζω έτσι πρέπει να λειτουργήσει το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η μόνη διέξοδο από τα προβλήματα που είχε, έχει και φαίνεται ότι θα συνεχίσει να έχει το ποδόσφαιρο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.